ως λήθος η της Εκκλησίας Χριστού. Αστράπτης της πέρασή, της των χαρίτων αυγές, πα μακαρία κυνθές.

Ο Άγιος Ιάκυνθος έζησε στις αρχές του δευτέρου αιώνος και καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Σε ηλικία 18 ετών υπηρετούσε ως κουδικουλάριο, δηλαδή θαλαμιπόλος, ως υπηρέτης δηλαδή στην τράπεζα του αυτοκράτορα Τραϊανού. Μία μέρα που ο αυτοκράτορα στελούσε μεγάλη γιορτή προ τιμήν των ειδόλων, ο Ιάκυνθος αποσύρθηκε κρυφά μόνος για να προσευχηθεί. Τον είδε όμως κάποιος, τον κατήγγειλε στον αυτοκράτορα και αυτός διέταξε να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ιάκυνθος ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και ο αυτοκράτορας προσέταξε τους στρατιώτες να του βάλουν στο στόμα ιδολόθητα και με την βία να τον πιέσουν να τα καταπιεί. Ιδολόθητα είναι τα τρόφιμα τα οποία έχουν προσφερθεί ως θυσία στους ψευτοθεούς στα είδωλα. Βλέποντας ο αυτοκράτορας πως οι στρατιώτες του άδικα χάνουν τον καιρό τους, έδωσε εντολή να τον βασανίσουν σκληρά. Ο Άγιος Ιάκυνθος γεμάτος χαρά φώναξε «Ω Τραϊανέ, όσο πιο σκληρά είναι τα βασανιστήρια, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η πίστη μου». Εμόφυρτος τελικά κλείστηκε στην φυλακή και ο αυτοκράτορας πρόσταξε να μην του δίνουν πλέον άλλη τροφή παρά μόνο ειδωλόθητα, ώστε να αναγκαστεί να υποκύψει. Ο μάρτυρας για μέρες έμεινε νηστικός, χωρίς φαγητό και νερό, τρεφόμενος αποκλειστικά με την πίστη και την προσευχή του. Στρέφοντας τις πλάτες στα ειδωλόθητα, ένιωσε πως αποστρέφεται αυτόν τον ίδιο τον διάβολο. Μετά από 38 ημέρες, έντρομος ο δεσμοφύλακας, αντίκρισε ένα δυνατό φως και μέσα σε αυτό είδε τον Άγιο Ιάκυνθο να στέκεται γονατιστός ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Την τεσσαρακοστή ημέρα οι δήμοι βρήκαν τον Ιάκυνθο να έχει παραδώσει το πνεύμα του και ήταν περιτριγυρισμένος από αγγέλους, οι οποίοι κρατούσαν αναμένες λαμπάδες και έψαλαν ύμνους. Έκλεισε τα μάτια του στη γη, πεινασμένος και διψασμένος, για να τα ανοίξει μπροστά στην εφρόσινο τράπεζα του κυρίου στον ουρανό.